Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι Gadget Span. Σήμερα επιτέλους ήρθε το Xiaomi Mi A5 που είναι το top κινητό της εταιρείας Xiaomi. Έχω παραγγείλει σε μαύρο χρώμα, όπως βλέπετε είναι πανέμορφο, όλα μαύρο με λίγο ανοιχτό μαύρο χρώμα αλουμίνιο από πλάι. Εδώ είναι το κουτί, έχουμε στο κουτί. Στο κουτί έχουμε φορτιστής για γρήγορη φόρτιση, το Quick Charge, και καινούριο USB για φόρτιση. Δεν είναι πλέον Micro USB, είναι Type-C. Είναι καινούριος είσοδος που μπορούμε να το βάζουμε όπως το iPhone, όπως θέλουμε. Πιστεύω είναι πιο καλύτερη λύση επιτέλους, γιατί με το micro USB μας έχει σπάσει τα νεύρα. Ωραία. Και φτάνουμε στο κινητό. Βγάζουμε τις ταινίες που δεν χρειαζόμαστε. Και από πίσω. Λοιπόν παιδιά, κινητό είναι 5,15 ίντσες. Όπως βλέπετε δίπλα στο Redmi Note 3 είναι πιο μικρό, πιο συμμαζημένο, πιο όμορφο. Λοιπόν, μπροστά έχουμε 8 MP κάμερα μπροστά, ηχείο. Μέσα έχει το LED flash, το LED η ειδοποίηση πάνω, λογότυπο της Xiaomi. Από κάτω έχουμε, είναι δύο κουμπιά πίσω μενού ή ανάποδα μπορούμε να το βάλουμε. Ένα κουμπί που είναι μηχανικό κουμπί μαζί με αποτύπωμα, μπορούμε να κάνουμε και με touch πάτημα, όπως θέλουμε. Μέσα στο μενού μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Από δεξιά έχουμε ήχο άνοιγμα κινητού, πίσω 16 MP κάμερα Sony κάμερα, κορυφαία κάμερα μέχρι στιγμής που κυκλοφορεί από την εταιρεία Sony, dual flash με διπλή λάμπα μέσα. Όπως βλέπετε είναι από πίσω φτιαγμένο όπως το Galaxy, όπως τα Samsung που βγάζει το Edge, από πίσω έτσι συμμαζεμένο. Από αριστερά πλάι έχουμε για dual SIM, μπαίνουν δύο κάρτες SIM, nano SIM. Από πάνω 3,5 jack για ακουστικά, οποιοδήποτε ακουστικά μπαίνουν, ή και η port που είναι για, μπορούμε να το κάνουμε και σαν χειριστήριο για τηλεόραση, κλιματιστικό, ό,τι θέλουμε. Δεύτερο μικρόφωνο. Και από κάτω έχουμε, είναι σε μία μεριά είναι μικρόφωνο, στο δεύτερο είναι ακουστικό ηχείο, συγγνώμη. Και μέσα είναι Type-C που σας είπε για τα Quick Charge, για το φόρτιση. Όπως βλέπετε μόλις που ακουμπάω δυστυχώς αφήνει δαχτυλιές, αλλά εντάξει τώρα, εγώ ας πούμε πάντα βάζω θήκη. Έχουμε και μια σιλικόνη θήκη, όποια είναι πολύ απλή. Έχω παραγγείλει πιο όμορφη, πιο καλύτερο. Ανοίγουμε το κινητό. Μέχρι που φορτώνει το κινητό θα σας πω ότι τα χαρακτηριστικά του κινητού. Καινούριος επεξεργαστής Snapdragon 820. Είναι καινούριος επεξεργαστής που βγήκε φέτος, 2016. Τετραπύρινος. 3 GB RAM. Το κινητό υπάρχει σε τρεις εκδόσεις. 3 GB RAM, 32 GB χωρικότητες, όπως είναι αυτό. Δεύτερη έκδοση 3 GB RAM, 64. Και τρίτη πιο δυνατή έκδοση και πιο ακριβή, 4 GB RAM, 128 GB χωρικότητες. Full HD οθόνη. Όπως βλέπετε, μας ζητάει κωδικό που έχω βάλει ή μπορούμε απλά να βάλουμε το δάχτυλο. Όπως βλέπετε, έχει ανοίξει το κινητό. Ωραία. Μπορούμε να βάλουμε ή κωδικό ή απλά πατάμε. Έχω βάλει ήδη το αποτύπωμα και ανοίγει. Βέβαια, εμένα κάτω δεν με βολεύει τόσο πολύ, γιατί στο Redmi Note 3 έχω συνηθίσει να είναι πίσω, που ανοίγει, δεν ξέρω, με βολεύει γιατί είναι μεγάλο κινητό. Τώρα αυτό το κινητό για να φέρω το δάχτυλο τέρμα κάτω, φοβάμαι ότι θα το ρίξω. Αποτύπωμα δουλεύει τέλεια, γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση. Δεν ξέρω, τόσες φορές που έχω δοκιμάσει 90% πιάνει πάντα.
Μπορεί καμιά φορά θα βάλω λίγο περίεργα το δάχτυλο και να μην πιάσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 5,15 ίντσες, Full HD οθόνη, 32 γίγα χωρικότητας, τετραπύρινο Snapdragon 820, όπου και αν θα μπούμε δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα. Να απαντήσω μόνο από τα σωστά. Όπως βλέπετε ανοίγει μπαμ μπαμ χωρίς κανένα πρόβλημα. Βέβαια αυτό που είναι, γι' αυτό που λένε όλοι για αυτό το κινητό, βέβαια είναι η κάμερά του. Η κάμερα, πιστέψτε μου, είναι απίστευτη κάμερα. Έχω βγάλει λίγες φωτογραφίες. Τώρα λίγο να κάνω zoom στη κάμερα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, σε έκανα zoom για να βλέπετε καλύτερα. Είναι απίστευτο. Εγώ φωτογραφίες θα βάλω μετά στο τέλος του βίντεο για να δείτε πιο καλύτερα. Όπως βλέπετε, τα χρώματα πάντα βγάζει όχι απλά γαμάτα. Η Sony γενικά για αυτή την κάμερα που βάλαν είναι, πιστεύω, από τις top καλύτερες, όπως χρησιμοποιεί και το καινούριο κινητό που είναι top αυτή τη στιγμή. Μέχρι σήμερα είναι το OnePlus 3, ίδια κάμερα χρησιμοποιεί. Αυτόματο σταμπιλιζατέρ όταν τραβάμε βίντεο, 4K, μέχρι 4K βίντεο μπορούμε να τραβήξουμε. Και επιστρέφουμε στη κάμερα. Όπως σας είπα, τώρα έχω λίγο σμισμένο, πάνω στη κάμερα, στη φωτογραφική. Χρησιμοποιεί αυτόματο focus, όπως βλέπετε. Δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα. Από τις ρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή το έχω στα αγγλικά, έχω παραγγείλει μόνο στα αγγλικά. Γιατί ήθελα να δω την original έκδοση. Όπως βλέπετε, το picture quality είναι σε high, είναι σε καλύτερη ανάλυση που υπάρχει. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις, όπως το πανόραμα, μπορούμε να βάλουμε timer. Στο manual που είναι χειροκίνητο μπορούμε να ρυθμίσουμε ό,τι θέλουμε, από ISO μέχρι και focus. Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Όποιος θέλει να παίξει με κάμερα μπορεί να βρει πάρα πολλά εδώ μέσα. Όπως έχουμε το fisheye που κάνει σαν εφέ μάτι ψαριού σε βίντεο. Σε βίντεο, στις ρυθμίσεις, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή έχω γυρισμένο σε Full HD. Μπορώ να γυρίσω σε 4K. Όπως λέτε, και στο βίντεο υπάρχει αυτόματο focus. Full HD. Παντού. Υπάρχει και αυτόματο stabilizer, δηλαδή όταν γωνιέται το χέρι μας, η κάμερα παραμένει σταθερά για πιο καλύτερη εικόνα που θα τραβήξουμε. Και όπως βλέπετε, υπάρχει το time-lapse που είναι, μπορεί να κάνει σε γρήγορη κίνηση. Μπορεί να τραβήξουν γρήγορα το βιντεάκι, ας πούμε, αν θέλει να τραβήξει καμία εικόνα που παίρνει πολλές ώρες. Μπορεί να τραβήξετε με το time-lapse που θα σας κάνει πιο γρήγορο το βιντεάκι, πιο μικρό. Υπάρχει και το slow motion. Slow motion δυστυχώς δουλεύει μόνο σε HD. Αν θα γυρίσουμε σε HD, υπάρχει και το slow motion. Αυτές είναι ρυθμίσεις. Υπάρχει και φακός. Βλέπετε είναι δυνατός. Διπλός είναι, που σε βάζει και θερμό και ψυχρό χρώμα. Αυτά λοιπόν, παιδιά, ήταν η κάμερα. Πιστεύω ήταν πολύ καλή κάμερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, η υπόλοιπα είναι για το κινητό. Όπως σας είπα, 5,15 ίντσες. Εγώ έλεγα ότι θα είναι μικρό, δεν θα μου αρέσει για μένα, γιατί έχω συνηθίσει το 5,5, αλλά ναι, είναι πολύ καλό. Φτάνουμε και τέρμα πάνω, ούτε μικρό είναι. Ναι, πιστεύω είναι καλύτερο μέγεθος από 5,5.
Ωραία, να σας δείξω λίγο και ηχείο πώς δουλεύει, γιατί δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Όπως σας είπα και το κουμπί μπορούμε να το ρυθμίσουμε για να είναι ή touch ρε, απλά το ακουμπάμε και γυρνά πίσω στην οθόνη, στην κεντρική οθόνη. Αλλά πιστεύω και μηχανικά αν θα πατήσουμε πάλι γυρνάμε πίσω στην οθόνη, στην κεντρική. Πιστεύω που εντάξει, δεν χρειάζεται να το κλείσουμε. Δεν υπάρχει άλλο touch, γιατί και να πατήσω το γυρνάμε. Άλλες ρυθμίσεις που υπάρχει, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή έχω μηνύου από αριστερά πίσω από δεξιά, που μπορούμε να τα αλλάξουμε τις θέσεις, γιατί βλέπετε απλά είναι μπιλίτσι, είναι, φαίνονται. Το κινητό δουλεύει σε Android 6 στο εξάρι. Στο καινούριο Android 32 γίγα χωρικότητα, πιστεύω φτάνει, τουλάχιστον για μένα φτάνει. Σαν design είναι πολύ ωραίο, είναι πλαστικό, δεν ανοίγει βέβαια, 3000 mAh μπαταρία, πιστεύω είναι λίγο, δηλαδή αυτός που θέλει να λιώσει στα παιχνίδια όλη μέρα θα χρειαστεί ένα power bank. Και στο δικό μου που έχει 4, μου φτάνει μια μισή μέρα, όχι μου φτάνει, όμως δεν παίζω παιχνίδια. Αλλά πιστεύω και αυτό το κινητό 3000 mAh για μένα ειδικά που δεν παίζω παιχνίδια, αλλά είμαι όλη μέρα στο ίντερνετ, όλη μέρα, πιστεύω ότι μια μέρα θα μου βγάζει άνετα. Αυτά λοιπόν παιδιά, Xiaomi Mi i5, το καινούριο flagship της εταιρείας Xiaomi, σε μαύρο χρώμα, 3 GB RAM, 32 GB χωρικότητας. Αυτή τη στιγμή η τιμή του είναι γύρω στα 350 ευρώ στην Κίνα, που μπορείτε να βρείτε. Βέβαια εγώ θα παραγγείλω και το OnePlus 3 που είναι πιο καλύτερο κινητό, λένε, δεν έχω δει ακόμα από κοντά, και μετά θα το συγκρίνω και το Mi i5 και το OnePlus 3, και άμα θα βρω και κανένα iPhone 6s ή Galaxy S7 Edge θα το συγκρίνω και αυτό μαζί τους για να δούμε γιατί λένε ότι είναι καλύτερο κινητό. Σας ευχαριστώ παιδιά, κάντε εγγραφή στο κανάλι στο Gadget Span. Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουμε πάλι και διαγωνισμό με δωράκια, με πολύ ωραία δωράκια αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ.